Το μόνο σίγουρο όμως είναι ότι και οι πριν αλλά και οι νυν αυτό που κάνουν είναι να συνεχίσουν μια απάνθρωπη, βάρβαρη, αντιλαϊκή, ταξική πολιτική που στόχο έχει να εξαθλιώσει αυτό που λέμε λαϊκό στρώματα, εργατική τάξη και να χρυσώσει με τα μπαούλα των βιομηχάνων, τραπεζιτών, εφοπλιστών με ζεστό και άφθονο χρήμα. Για παράδειγμα, εδώ επιδοτεί με 120 εκατομμύρια ευρώ την Ερτζία για να μην φτωχύνει και από την άλλη κόβει από τον κρατικό προϋπολογισμό κονδύλι της τάξης των 570 εκατομμυρίων ευρώ για την υγεία. Ακόμα μιλάει για περιορισμούς στις προσωπικές και οικογενειακές μετακινήσεις, κουνάει το δάχτυλο για τις προσωπικές ευθύνες που υπάρχουν στον κόσμο και για τη μετάδοση. Ενώ από την άλλη δεν έχει πάρει ούτε ένα μέτρο στην κυριολεξία σε αυτό που λέμε μέσα μαζικής μεταφοράς για να γίνει αποσυμφόρηση στις μετακινήσεις των εργαζομένων που στηβάζονται σαν σαρδέλες για να πάνε στη δουλειά τους. Το πόσο υποκριτικό είναι το ενδιαφέρον της κυβέρνησης είναι και το εξής στοιχείο. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό τον τελευταίο χρόνο έχει μειωθεί περίπου στα 2 με 2,5%. Ενώ από την άλλη οι αστυνομικές καταστατικές δυνάμεις έχουν αυξηθεί περίπου σε αριθμό κατά 6%. Από ό,τι φαίνεται για την κυβέρνηση υπάρχουν λεφτά για την καταστολή. Μόνο για την υγεία και για τους εργαζόμενους δεν υπάρχουν. Επίσης να τονιστεί ιδιαίτερα ότι εν μέσω έξαρσης συζητάει για να επαναφέρει σταδιακά την καθημερινότητα ανοίγοντας την αγορά. Ενώ εδώ έχει αποδειχτεί περίτρανα ότι η πανδημία κάνει πάρτι στους χώρους δουλειάς, στα σούπερ μάρκετ, χωρίς να έχει πάρθει ούτε ένα ουσιαστικό μέτρο. Για την κυβέρνηση αυτό που φταίει είναι οι συγκεντρώσεις, γι' αυτό και αυξάνει την καταστολή, την τρομοκρατία, υποτίθεται για να μας συνετίσει. Τα μέτρα που διεκδικούμε άμεσα είναι άμεσα μέτρα στήριξης του δημοσίου σύστηματος υγείας πρόνοιας δωρεάν για όλους, με προσλήψεις μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, επίταξη των ιδιωτικών δομών υγείας, τήρηση των μέτρων υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, να αυξηθούν τώρα τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς, να γίνουν οι προσλήψεις που χρειάζονται, κατάργηση του νόμου απαγόρευσης των διαδηλώσεων, του νόμου του περιορισμού του απεργιακού δικαιώματος, καμία διώξη της συνδικαλιστικής δράσης, καμιά περιστολή των δημοκρατικών δικαιωμάτων του λαού με πρόσχημα τον κορονοϊό, να μπει τέρμα στην αστυνομοκρατία και την κρατική καταστολή. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ετοιμάζει νέες σοδιές αντεργατικών νομοσχεδίων και απαιτεί από το λαό να κάτσει στα αυγά του και να κλωσάει τις πλούκες υποσχέσεις της για να μην χαθεί το τρένο της ανάκαμψης για το κεφάλαιο που θα μας χρησιμοποιήσει ως φθηνό καύσιμο. Παράδειγμα, οι εργαζόμενοι στον επισητισμό τουρισμό που είχαμε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο σε αφήξεις και εισπράξεις τα τελευταία χρόνια και οι μισθοί μας, τα εργασιακά μας δικαιώματα μειώθηκαν αντιστρόφως ανάλογα από τα κέρδη των μεγαλοξενοδόχων. Σήμερα τα αδιέξοδα μεγαλώνουν για το λαό από τη διαχείριση της πανδημίας και της νέας οικονομικής κρίσης με μοναδικό κριτήριο τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Στο ζύγι βάζουν τις ζωές μας από τη μια και την διάσωση των κερδών τους από την άλλη. Με όλους τους εργαζόμενους θα συνεχίζουμε να παλεύουμε για μέτρα προστασίας της υγείας και των δικαιωμάτων μας ενάντια στην τρομοκρατία και την καταστολή. Η κυβέρνηση κρατάει κλειστά τα σχολεία γιατί δεν έχει πάρει κανένα ουσιαστικό μέτρο ώστε να λειτουργήσουν με όρους ασφάλειας και υγιεινής. Δεν ικανοποιεί αιτήματα εκπαιδευτικών, μαθητών και γονιών για προσλήψεις εκπαιδευτικών και αξιοποίηση χώρων και αιθουσών και λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ώστε να αραιώσει ο μαθητικός πληθυσμός στις σχολικές τάξεις, για ενίσχυση του προσωπικού καθαριότητας, για δημιουργία σχολιατρικής υπηρεσίας που θα έχει την ευθύνη και τον έλεγχο λειτουργίας των σχολείων αλλά και τη διαχείριση των κρουσμάτων, για άμεσα, μαζικά, επαναλαμβανόμενα τεστ στα σχολεία για εκπαιδευτικούς και μαθητές και μέτρα για την ουσιαστική χνηλάτιση των κρουσμάτων, για να προταχθεί ο μαζικός εμβολιασμός των εκπαιδευτικών ως αναγκαίο μέτρο για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων σε συνθήκες πανδημίας. Το καθεστώς της τηλεκπαίδευσης, που δεν είναι εκπαίδευση, και ο μακροχρόνιος εγκλεισμός έχει ανυπολόγιστες συνέπειες στον ψυχισμό και την κοινωνική συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών.
Στα ειδικά σχολεία η κατάσταση είναι απαράδεκτη, με αποτέλεσμα το γεγονός της τραγικής κατάληξης μαθητή ειδικού σχολείου του Πειραιά από κορονοϊό. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, κυβέρνηση και Υπουργείο Παιδείας επιλέγουν τον δρόμο της επίθεσης εναντίον εκπαιδευτικών, φοιτητών, γονιών και μαθητών. Αξιοποιώντας την πανδημία, νομοθετούν με μεγάλη ταχύτητα ό,τι πιο αντιδραστικό είχαν στο σχεδιασμό τους. Το μαχόμενο υγειονομικό κίνημα από την πρώτη στιγμή αποκάλυψε πριν ένα χρόνο ως υποκριτικό το δίλημα που τότε έθεσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός αλλά και οι Πρωθυπουργοί μια σειρά χωρών, ότι βάζουμε την ανθρώπινη ζωή δίθεν πάνω από την οικονομία. Πριν ο Αλέκτρον Λαλίση Τρεις, φάνηκε ξεκάθαρα ότι ούτε την οικονομία του εργαζόμενου, την οικονομία του λαού, ούτε την ανθρώπινη ζωή προστάτευσαν. Προστάτευαν και προστατεύουν μόνο την οικονομία των ισχυρών, της τουριστικής βιομηχανίας, του μεγάλου εμπορικού και βιομηχανικού κεφαλαίου, των κλιμικαχών, με την ασυδοσία στους χώρους δουλειάς, τα ανύπαρκτα μέτρα ελέγχου.